Καλοκαίρι του 2013, μάλλον Μάης του 2013, η Επιτροπή της Βουλής για το Σωφρονιστικό σας καταθέτει ένα νέο σωφρονιστικό κώδικα, ομόφωνα. Αυτό είναι το μη. Μια επιτροπή ολόκληρη, ομόφωνα, σας καταθέτει ένα νέο σωφρονιστικό κώδικα με μια άλλη λογική, μια λογική που με απλά βήματα και ανέξοδα αποσκοπεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων, στον εξανθρωπισμό των φυλακών, στην προοπτική της κοινωνικής επανένταξης, το μόνο πράγμα που εξασφαλίζει ασφάλεια για όλους. Ενδεικτικά αναφέρω τι προβλέπει αυτό που προτείναμε. Το προτείναμε πριν ένα χρόνο ομόφωνα. Έτσι, επικοινωνία του κρατούμενου, συχνά με επισκεπτήρια, λειτουργία φυλακών μέσα σε αστικό ιστό, συνέβρεση των συντρόφων, επέκταση των αδειών ενός τόσο πετυχημένου θεσμού, επέκταση, όχι να τις κόβουμε, διεύρυνση της συμμετοχής σε μεροκάματα, όχι να τα κόβουμε, ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση, όχι να την κόβουμε, εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και όχι να την κάνουμε επιλεκτικά, και λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης και θεραπείας, που όχι μόνο τα κόβουμε για αυτούς τους καινούριους που θα μπουν στη φυλακή γάμα, τύπου γάμα, αλλά δεν τα εφαρμόζουμε και με βάση τον νόμο που ψηφίσαμε τώρα και έχουμε μόλις πάει στις φυλακές Κορυδαλλού που μας είπαν ότι δεν έχουν βγει με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου που ψηφίσαμε πριν ένα χρόνο και δώσαμε μάχη, έτσι. Και εσείς μας μιλάτε για αποσυμφόρηση, για συνθήκες, για παρέμβαση στο σωφρονιστικό σύστημα. Αυτά περιμέναμε να κάνετε, κύριε Υπουργέ. Αυτή την παρέμβαση περιμέναμε να κάνετε. Και άλλα πολλά που έχουμε καταθέσει, που όχι μόνο δεν τα φέρατε προς συζήτηση, ένα χρόνο και δύο μήνες δεν τα έχετε φέρει προς συζήτηση. Έχετε απαξιώσει ολόκληρη τη δουλειά, έχετε απαξιώσει ολόκληρη τη λογική αυτής της Επιτροπής, που πραγματικά είναι η μόνη παρέμβαση που θα φέρει ασφάλεια για κρατούμενους, για εργαζόμενους, για την κοινωνία ολόκληρη. Και ανταυτού φέρνετε αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο, έτσι, χωρίς να υπάρχει κανέναν κατεπήγον, χωρίς να έχουμε καμία εξέγερση στις φυλακές, χωρίς να έχουμε καμία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, φαίνεται αυτό το νομοσχέδιο που είναι εντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση και επίσης και πολύ ακριβό. Είναι ακριβό γιατί θα μας στοιχίσουν αυτές τις φυλακές, είναι ακριβό γιατί θα μας στοιχίσουν και σε ανθρώπινο κεφάλαιο εκεί μέσα, γιατί η βία θα αυξηθεί και μέσα στις φυλακές της Χίουσας αλλά και στις άλλες. Είναι ακριβό γιατί θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε σαν χώρα ό,τι πληρώνουμε από τις καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα ποσά έχουν φτάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή. Πρόσφατα με τη δικιά σας κυβέρνηση για τις συνθήκες κράτης ασθενών στην Τρίπολη έχουμε 300 ευρώ και στα Ιωάννη 130.000. Προχωράω. Μας φαίνεται λοιπόν αυτή τη φυλακή γάμα που είναι εντελώς σε άλλη λογική, που είναι στη λογική της ηθικής, κοινωνικής και σωματικής εξόντωσης των ανθρώπων στο όνομα της ασφάλειας. Φέρατε κάποιες καλυτερεύσεις, κάποιες τροπολογίες. Όμως, έτσι όπως το καταθέσατε, πραγματικά δείχνει τον πυρήνα ιδεολογικό και πολιτικό της λογικής σας. Της λογικής σας ότι μπορούν να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χώρο και να εξοντωθούν. Έτσι. Και ακόμα τους αποκλείουμε από την εκπαίδευση, τους αποκλείουμε από την εργασία, τους αποκλείουμε από την άδεια, βάλατε τη δυνατότητα επικοινωνίας, τους αποκλείουμε από θεραπευτικά προγράμματα και κάθε δύο χρόνια θα τους επανεκτιμούμε, δηλαδή θα πρέπει να ζουν με το φόβητρο κάθε δύο χρόνια. Λοιπόν, επίσης, ποιος θα τους φυλάει αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε αυτή την κατάσταση, μπορείτε να φανταστείτε το βαθμό διαφθοράς που θα επικρατήσει μέσα σε αυτή την φυλακή για να επιβιώσουν και οι κρατούμενοι και οι φύλακες. Σας διαβάζω μόνο τι είπε ο εκπρόσωπος των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Μίλησε ακριβώς με τα λόγια του. Για μετάβαση από τα σωφρονιστικά καταστήματα σε καταστήματα κολλασμού και εκδίκησης. Δεν το είπε οποιοδήποτε. Για να μην αναφέρω ότι κανένας φορέας δεν ήταν υπέρ του νομοσχεδίου, όλοι το κατακεράβνωσαν. Είπανε για νομικό εκτροχιασμό, είπανε για το μη. Λοιπόν, το νομοσχέδιο είναι κατάπτυστο. Έχει πάρα πολλές διατάξεις, δεν θα πω τώρα. Ενδεικτικά να πω ότι αναθέτει, ας πούμε, στην Ελλάδα, στη φύλαξη και την άδεια να μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε αφού θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα όπλα τους, έτσι μέσα εκεί. Πράγμα
πράγμα που έχει σαφή αντίρρηση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Αλλά προχωράω τώρα στον πυρήνα του νομοσχεδίου, στον κατάπτυστο πυρήνα που είναι αντίθετο στον ακρογωνιαίο λίθο του σοφρονισμού και του δικαϊκού μας συστήματος που λέει ότι δεν νοείται καμιά διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και την απαξία του αδικήματος. Και δεν υπάρχει τιμωρία με αυτόν τον όρο που το θέτεται, δεν υπάρχει η εξόντωση και η εκδίκηση, δεν είναι αυτό το κράτος δικαίου, κύριε, δεν είναι. Λοιπόν, όποιος έχει καταδικαστεί, ακόμα και ο πιο απεχθής δολοφόνος και ο πιο απεχθής εγκληματίας, δεν θα πάει, δεν θα συντίζεται χειρότερα, δεν θα του απαγορεύουν να δει γιατρό, δεν θα τον βάζουν σε σκοτεινότερο κελί, δεν θα έχει την λιγότερη επικοινωνία, δεν θα του αποκλείουν τη δυνατότητα να εργαστεί. Κύριε, εγώ σαν ψυχολόγος, σαν άνθρωπος, σαν πολίτης αυτού του τόπου, ξέρω ότι η μόνη προοπτική για τους ανθρώπους δεν είναι όταν τους εξοντώσουμε ηθικά και κοινωνικά. Η μόνη προοπτική για τους ανθρώπους και για την κοινωνία μας είναι όταν τους δώσουμε κίνητρα για ζωή. Όταν πήγαμε να δούμε τους κρατούμενους, τώρα που είχαμε πάει με τον κύριο Κουράη, ξέρετε τι μας είπανε. Εδώ μας έχουν περιορίσει. Ναι, μπορούν να μας περιορίσουν την ελευθερία μας. Δεν θα μας εξοντώσουν και δεν θα μας κλέψουν και το χαμόγελό μας. Και ξέρετε τι άλλο μας είπανε? Ότι από την ώρα που έφυγε ο Ξηρός και δεν ξαναγύρισε, δεν έχει δοθεί ούτε μία άδεια, ούτε μία άδεια, κύριε Υπουργέ, για να μην μιλήσω για την ημιφόρονα πώληση. Αυτό είναι το κράτος το τιμωρητικό που ισχύει αυτή τη στιγμή. Σε αυτές τις φυλακές δεν θα μπαίνουν μόνο οι λεγόμενοι τρομοκράτες, θα μπαίνει και οποιοδήποτε άλλος κρίνεται επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την εφταξία στη φυλακή. Δηλαδή, όποιος έχει κάθειρξη άνω των 10 ετών, που έχει περάσει από πειθαρχικό για πιθανή απόδραση, επίθεση σε υπάλληλο, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου, εγώ θέλω να εντοπίσετε ποιος είναι ιδιοκτήτης αιχμηρού αντικειμένου σε ένα θάλαμο των 10. Ή έχει πρωτοστατήσει σε κινητοποίηση που είναι το μοναδικό όπλο που έχουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και αυτός θα μπορεί να πάει σε αυτή τη φυλακή τύπου γάμα. Και επίσης ο υπόδικος. Δεν υπάρχει, δεν διατηρείται το τεκμήριο αθωότητας, γιατί πολλοί από αυτούς θα αθωωθούν. Με τι βάρος, κύριε Υπουργέ, γιατί είστε δικαστής ουσιαστικά, με τι βάρος θα πάει ένας άνθρωπος που έχει κρατηθεί ως υπόδικος σε αυτή τη φυλακή να μπει σε δίκη? Το τεκμήριο της αθωότητας πώς θα ισχύσει εδώ πέρα? Θα σας διαβάσω κάτι, επιτρέψτε. Ολοκληρώνεται, κύριε. Ένα λεπτό. Θέλεις να εμποδίσεις τα αμαρτήματα? Φώτισον την ελευθερία και τις επιστήμες. Όσον αυτές εξαπλούνται και διαδίδονται εις περισσοτέρους, τόσο ελαττούνται τα κακά. Όσα είναι ενδεχόμενο να γεννηθώσει από αυτά και πολλαπλασιάζονται τα καλά. Ο φόβος των νόμων είναι σωτήριος. Αλλά ο φόβος με τον οποίο φοβείται το συμπολίτη ο πολίτης γίνεται πηγή πολλών αμαρτημάτων. Ολέθριο. Αυτά τα είπε ο Τζεζάρε Μπεκάρια, όπως γνωρίζετε, μετάφραση Κοραή. Έτσι. Αυτά τα λέμε και σαν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι θα καταδικάσετε το ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει τον Μπεκάρια. Αντίθετα, θα πούμε ότι η λογική σας, η πολιτική σας και αυτό που φαίνεται σήμερα είναι πραγματικά ιδιαίτερα κολάσιμο. Ευχαριστώ.